θετικοί στο να ακολουθήσουν τη σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας. Εμφανίζονται οι πολίτες της Λαμίας και να μην χρησιμοποιούν τις ενεργοβόρες συσκευές από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Όπως τονίζουν στην κάμερα του Σταρ, δεν πιστεύουν ωστόσο ότι αυτό το μέτρο θα μπορούσε να βελτιώσει την ενεργειακή κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αλλού είναι, άλλα είναι που δεν συμφωνώ, αλλά όχι τόσο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα κάποιων άλλων. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει κάπως να μειώσουμε τους λογαριασμούς ρεύματος? Θα βοηθήσει αν υπακούσουμε βέβαια. Είναι στη σωστή κατεύθυνση δηλαδή αυτό μας ζητάνε? Γιατί εξαρτάται για άποψη να το δεις. Αν το δεις από άποψη πολιτισμού, όχι, δεν είναι. Είναι πτώση του πολιτισμού. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι και μια αναγκαιότητα. Οπότε... Εσείς έχετε κάνει τέτοιες ενέργειες, κλείνετε δηλαδή κάποιες συσκευές ενεργοβόρες? Πάντα πρόσεχα. Δηλαδή είχα εδώ και χρόνια προσέχω πάρα πολύ, γιατί ήξερα, είχα προβλέψει αν θες την κρίση που θα έρθει για την ενέργεια και δεν θα τελειώσει. Ούτε είναι θέμα μόνο πολέμου. Είναι και θέμα κόστος, δεν είναι? Το κόστος θα αυξάνεται συνεχώς για την ενέργεια. Χρησιμοποιούσατε το ρεύμα για να ζεσταθείτε? Ναι, το χρησιμοποιήσω. Δεν έχω πρόβλημα από ό,τι βλέπεις με το. Θα σκεφτείτε να ανάψετε αυτές τις συσκευές θέρμανση? Εντάξει, έχει κεντρική θέρμανση το κτίριο που μένω. Οπότε θα υπακούσω στους άλλους. Δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα κάνει τη διαφορά για τη μείωση της ενέργειας. Αλλά δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι τόσο. Πώς να το πω, αποτελεσματικό. Εσείς μέχρι τώρα έχετε μειώσει κάποιους τρόπους χρήσης ενέργειας? Ναι, αλλά το έχω κάνει εδώ και πολλά χρόνια, δεν περίμενα τώρα. Βάζοντας LED, κάνοντας τέτοιες ενέργειες τέλος πάντων στο σπίτι μου. Το περσινό χειμώνα χρησιμοποιούσατε το ρεύμα για να ζεσταθείτε? Το ρεύμα για να ζεσταθώ εννοείται air condition και σε τέτοιες συσκευές. Όχι. Καλωριφέρ. Ακούσαμε πρόσφατα τον Υπουργό Ενέργειας να μας ζητά να κλείνουμε κάποιες συσκευές, συμφωνείτε? Τι να κάνουμε? Ό,τι πούνε. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πιστεύετε ότι έτσι θα βοηθήσουμε λιγάκι να μειώσουμε τους λογαριασμούς? Βεβαίως να μειώσουμε. Να μειώσουμε όσο μπορούμε για να επεξέλθουμε. Εσείς έχετε ήδη προβεί σε τέτοιες ενέργειες? Ναι. Στις κυβέρνησεις που μας ζητάνε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας από τις 6 μέχρι τις 9 και να μην χρησιμοποιούμε κάποιες συσκευές? Βεβαίως. Βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύετε ότι αυτό θα σώσει λίγο την κατάσταση με την ενεργειακή κρίση? Τι να σας πω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εσείς έχετε σταματήσει να χρησιμοποιείτε κάποιες συσκευές για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας? Όχι, όχι, όχι. Χρησιμοποιώ τις συσκευές όπως και πριν. Χρησιμοποιούσατε το ρεύμα για να ζεσταθείτε τα προηγούμενα χρόνια? Βεβαίως. Φέτος το κάνατε? Θα το κάνω, βέβαια. Σύσταση για μείωση της κατανάλωσης της ώρες αιχμής αποφεύγοντας το συγκεκριμένο διάστημα τη χρήση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών προκειμένου να επιτευχθεί ο ευρωπαϊκός στόχος εξοικονόμησης 5% έκανε ο Κώστας Κρέκας. Ανακοινώνοντας την Πέμπτη τις επιδοτήσεις του κράτους στο ρεύμα για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ελλάδα τους επόμενους μήνες έχει ένα στόχο, να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας στις ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 5%. Άρα η προσπάθεια όλων μας είναι να περιορίσουμε τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών τις ώρες από 6 το απόγευμα έως 9 το βράδυ, οι οποίες ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Βασική προτεραιότητα όμως παραμένει και η εξοικονόμηση ενέργειας. Η Ελλάδα τους επόμενους μήνες έχει ένα στόχο να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας τις ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 5%. Άρα η προσπάθεια όλων μας είναι να περιορίσουμε τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών τις ώρες από 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, οι οποίες συσκευές θα μπορούν να χρησιμοποιούνται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Οι συσκευές που καταναλώνουν το περισσότερο ρεύμα και που το Υπουργείο Ενέργειας καλεί τους πολίτες να βγάλουν από την πρίζα είναι ο θερμοσύφωνας που καταναλώνει από 3.000 έως 5.000 βατ, ο φούρνος που καταναλώνει από 2.200 βατ έως 4.000, το αερόθερμο που καταναλώνει από 2.000 βατ έως 3.000, το πιστολάκι μαλλιών που καταναλώνει από 1.800 έως 2.500 βατ, το μάτι κουζίνας που καταναλώνει από 1.500 έως 2.000 βατ, ο βραστήρας που καταναλώνει από 1.200 βατ έως 3.000, ο στεγνοτήρας που καταναλώνει από 1000 βάτ έως 4.000, το πλυντήριο πιάτων που καταναλώνει από 1000 έως 2.400 βάτ, το σίδερο που καταναλώνει από 1000 έως 2.000 βάτ και τέλος το κλιματιστικό που καταναλώνει από 900 έως 5.000 βάτ.